που έχουν σταλεί από την Κύπρο για τους σεισμόπληκτους στη Συρία. Σήμερα στις 4:50 το απόγευμα έλαβαν και την ανθρωπιστική βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης, όπως ρουχισμό, κουβέρθες, τρόφιμα και βρεφικά είδη που συνέλεξαν το δίκτυο Support CY της Τράπεζας Κύπρου και το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος, με εισφορές από εθελοντές, οργανωμένα σύνολα και εταιρείες. Πάμε στον αρχιμανδρίτη Τζορτζ Γιακούμ. Θεοφιλέστατε, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σας. Ποια εικόνα έχετε αρχικά εσείς για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή? Πρώτα απ' όλα θα σου πω χαίρετε από τη Βηρητό. Είμαι τώρα στο αεροδρόμιο της Βηρητού. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής ότι οι δικοί μας άνθρωποι στη Συρία, πάνω στη Ιερά Μητρόπολη, Χαλέπη και Λαουδικίας, είναι λίγο έτσι δύσκολα η κατάσταση, ιδιαίτερα στο Χαλέπη. Και προσωπικά δεν είχα πάει, δεν ξέρω πολύ περί της καταστάσεως, αλλά μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι πάνω είναι φοβούνται, είναι μαζευμένοι στις αιθούσες των εκκλησιών μας, όπου η Εκκλησία και η Ιερά Μητρόπολης και με τη ευλογία και του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχίας προσπαθούν να είναι κοντά του λαού μας. Να ρωτήσω πώς θα διανεμηθούν αυτή η βοήθεια που έχει σταλεί από τη χώρα μας. Ναι, από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή την καταστροφή, ο Πατριάρχης μας έκανε μια ομάδα για υποστήριξη και βοήθεια εδώ στο μοναστήρι μας του Μπαλαμάν, της Παναγίας στον Μπαλαμάν, και εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε τις βοήθειες που έρχονται από εξωτερικού και από το Λίβανο και τα στείλουμε εκεί στη Συρία, μέσα στα σύνορα, στις Ιερές Μητροπόλεως, για να βοηθάμε τους δικούς μας ανθρώπους εκεί. Αυτή την προσφορά με πολύ χαρά που έγινε από τον αγαπητό λαό μας στην Κύπρο, που ξέρετε ότι οι σχέσεις μεταξύ την Εκκλησία της Κύπρου και το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι και πολύ ιστορικές, είναι μια μεγάλη προσφορά για μας. Ευχαριστούμε το κυπριακό λαό για όλη ό,τι έκανε. Να ρωτήσω πώς θα μεταφερθούν όλα αυτά λόγω και της έκρηξης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Φορτηγά, ναι, θα μεταφερθούν με φορτηγά από το μοναστήρι μας μέχρι εκεί. Δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν μπορούμε με τα αεροπλάνα, μπορούμε μόνο με φορτηγά. Ευχαριστούμε και το κράτος του Λιβάνου που βοηθάει και το κράτος της Συρίας που βοηθάει για να περάσουν όλες τις βοήθειες που έρχονται από εξωτερικό. Υπάρχει μια εικόνα για το πόσοι χριστιανοί βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή? Όπως ξέρουμε ότι στη Χαλέπη τώρα, όπου έμαθα εδώ και κάποιες μέρες από τον Σεβασμιότατος Μητροπολίτης εκεί, ότι είναι περίπου 1000 άτομα που είναι μαζευμένοι στην αιθούσα της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και αυτοί όλοι ζουν με τη βοήθειά μας. Είναι και στην περιοχή βρίσκεται και ομάδα γιατρών, κάποιοι και από την Κύπρο. Παρακαλώ, δεν ακούσα. Στην περιοχή που αναφερθήκατε υπάρχει και μία ομάδα από γιατρούς, κάποιοι εκ των οποίων έχουν έρθει από την Κύπρο. Υπάρχει κάποια επαφή μεταξύ σας? Δεν ξέρω περί του θέματος. Μάλιστα. Δεν ξέρω περί του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάλι και ευχαριστούμε ξανά το Σύλλογο του Αγίου Χριστοφόρου και όλοι αυτοί που εργάστηκαν μαζί τους για τη βοήθειά τους, για τη βοήθεια που την έστειλαν για μας, και εύχομαι όλα να περνάνε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Προσπαθούμε